Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια πολύ ωραία συνέντευξη που έκανες με τον Γιάννη Κατινάκη, όχι όμως μόνο του, μαζί με τον, μαζί με τον παπά του. Μια πολύ ανθρώπινη συνέντευξη του Γιάννη Κατινάκη, είναι αγαπημένος Instagrammer, τώρα και ραδιοφωνικός παραγωγός. Ο Γιάννης μιλάει ανοιχτά για όλα. Χύμαρος. Για την σεξουαλικότητά του, μιλάει για τη σχέση του, για τα αγόρια του. Mm-hmm. Το συναντήσαμε λοιπόν μαζί με τον μπαμπά του. Το λάτρεψα τον Σάκη, ο οποίος είναι δάσκαλος έτσι κιθάρας και κάνει μια πολύ ανθρώπινη ζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τους ομοφυλόφιλους. Πώς ένιωσε όταν το αποκάλυψε ο Γιάννης και του είπε ότι κοίταξε να δεις. Έχω πάρει αυτόν τον δρόμο, είμαι ομοφυλόφιλος και νομίζω ότι θα απασχολήσει πάρα πολύ. Για πάμε να ακούσουμε τι μας είπαν. Σας καλωσορίζω στο Love It. Ευχαριστώ πάρα πολύ αρχικά που μιλήθηκατε στο χώρο σας. Εμείς ευχαριστούμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Λοιπόν, το Γιάννη το γνωρίζουμε από το Instagram, από τις παραστάσεις του, αλλά δεν ξέρουμε ότι δίπλα σου, το στήριγμά σου, ο μπαμπάς σου πάντα. Είναι εδώ πέρα η κολόνα. Εδώ, να την κολόνα. Η αγαπημένη μου κολόνα είναι ο μπαμπάς. Δεν θα ήθελα να μου λένε μπράβο για τον μπαμπά μου, γιατί θα έπρεπε να είναι αυτονόητο ότι κάθε γονιός θα έπρεπε να είναι έτσι, με ανιδιοτελή αγάπη στο παιδί του όπως ακριβώς κι αν είναι. Οπότε είναι ένας γονιός με όλη τη σημασία της λέξης. Ο Γιάννης είναι μια δύσκολη προσωπικότητα γενικότερα. Αλλά ένα σημαντικό πλεονέκτημα που θεωρώ ότι έχω είναι ότι σαν δάσκαλος 40 χρόνια και συναναστρεφόμενος παιδιά αντίστοιχης ηλικίας του Γιάννη, με μάθανε να ακούω και μπορώ και ακούω πάρα πολύ καλά και προσεκτικά τι έχει να μου πει ο άλλος. Και δεν μ' αρέσει να κάνω κρίσεις στον άλλον. Μ' αρέσει να κριτικάρω τον εαυτό μου πολύ πριν μπω στη διαδικασία να κριτικάρω τον οποιοδήποτε άλλο. Πέρασες δύσκολα εσύ ως ένα διαφορετικό παιδί. Καλά, ναι, πάρα πολύ. Και ακόμη τα τραύματα αυτά έχουν γράψει μέσα μου. Η ψυχή δεν ξεχνάει. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι στο γυμνάσιο κάθε πρωί που πήγαινα να περάσω την πόρτα του σχολείου με περιμέναν συγκεκριμένα παιδιά για να με χτυπήσουν, για να με κοροϊδέψουν, για να με βρίσουν. Οι μόνοι συμβουλές που έπαιρνα από καθηγητές ή διευθυντές ήταν ότι μάζεψε και εσύ λίγο τη συμπεριφορά σου, μην είσαι τόσο κραυγαλαίος. Που εντάξει, καμία σύσταση στα παιδιά τα οποία ασκούσανε βία. Οκ, αδικία. Μεγάλη. Το συζητούσες με τον μπαμπά, το συζητούσατε, όχι. Ποτέ, δεν είχα πει κουβέντα. Ειδικά όταν δεν σου ανοίγεται το παιδί, δεν μπορείς με πιεστικές ερωτήσεις να το φέρεις σε μια διαδικασία που στην ουσία είναι σαν να μεταφέρεις αυτό που υφίσταται από το σχολείο και από την οικογένεια. Του δίνεις τη δυνατότητα να σου μιλήσει, σέβεσαι αν δεν θέλει να σου μιλήσει και απλά του δείχνεις με όσο πιο έντονο τρόπο μπορείς ότι εγώ είμαι εκεί σε ό,τι και αν συμβαίνει. Δεν είχα σκεφτεί ποτέ να αλλάξω, είχα σκεφτεί όμως ότι φταίω. Γιατί όταν ξαφνικά, όντας 12-13 χρονών, δέχεσαι ένα τεράστιο κύμα μίσους, παθαίνεις ένα σοκ, δεν ξέρεις τι γίνεται ουσιαστικά. Λες, μα γιατί? Σου έχει συμβεί κάτι έξω? Το ότι κάτι θα ακούσεις, 9 στις 10 είναι στάνταρ. Και κάποιες φορές εύχεσαι απλά να ακούσεις. Εγώ είναι ο λόγος που δεν κινούμαι ποτέ με τα μέσα. Παίρνω μόνο ταξί. Είναι σκληρή πραγματικότητα. Φοβάμαι να περπατήσω στο δρόμο μόνος μου, απροστάτευτος. Αυτό πώς μπορεί να αλλάξει? Θα αλλάξει αν αρχίσουμε να αγαπάμε. Για να μπορέσει να αγαπήσει ο άλλος, θα πρέπει να έχει δεχθεί και την πραγματική αγάπη από τους γύρω του. Το καταλαβαίνω ότι είσαι σε εισαγωγικά λίγο σκληρός με όλο αυτό που υφίστασαι, αλλά εγώ δεν θα κατηγορήσω τόσο πολύ. Είμαι αρκετά ανεκτικός δηλαδή σε αυτό. Έχω φτάσει σε ένα σημείο να λέω δεν απαιτώ να σου αρέσω, δεν απαιτώ να με αποδέχεσαι, απαιτώ να μην με ενοχλείς πλέον. Απαιτώ να ζω τη ζωή μου χωρίς να ενοχλούμε. Έχεις μιλήσει στον μπά σου για την σεξουαλικότητά σου? Ουσιαστικά ποτέ δεν έγινε coming out. Υπήρχε γνώση αυτού, απλά υπήρχε ένα τυπικό, θυμάμαι μια μέρα στο δωμάτιό μου που μου λέει «Α, ισχύει αυτό?» Λέω «Ναι, ωραία», μου λέει «Να προσέχεις». Αυτό. Στην ουσία του είπα τι πρόκειται να αντιμετωπίσει, το οποίο κράτησε. Πιστεύω απειροελάχιστα δευτερόλεπτα και πήγαμε σε πιο σοβαρά ζητήματα να συζητήσουμε. Όντας γονιός, υπάρχει άπειρη αγάπη στο πλάσμα που έχεις φέρει στον κόσμο. Απλά αγάπατο. Γιατί όμως κάποιοι δεν αγαπούν τα παιδιά τους? Τι είναι αυτό που τους τραβάει? Αν μπορούσα να σας απαντήσω σε αυτό, κατά ένα ποσοστό θα ήμουν σαν τους γονείς αυτούς. Πολύ ωραίο αυτό. Τι όνειρα κάνετε για τον Γιάννη? Ο Γιάννης έχει βρεθεί να είναι μπροστά από τα δικά μου όνειρα με την προσωπικότητά του. Δηλαδή,
βγάζει ταλέντα τα οποία δεν πίστευα ποτέ ότι θα μπορούσε να είχε. Τον έχω δει και στις παραστάσεις που κάνει και μάλιστα είχα πάρει μαζί μου και σύσσωμη την τάξη των μαθητών μου και μάλιστα ήταν συμβολική η κίνηση τότε που τους είχα πάρει, σαν να τους λέω ότι αυτός είναι ο γιος μου. Δεν τρέπομαι για τη σεξουαλικότητά του. Οικογένεια θες να κάνεις, το έχεις στο μυαλό σου. Οικογένεια! Τι οικογένεια, άνθρωπε μου, εδώ πέρα δεν μας απαντάρεις μισό μήνυμα. Εδώ πέρα μας έχουν αφήσει τον double tap. Ποια οικογένεια τώρα. Εδώ πέρα έχω στείλει με 38 μηνύματα την ημέρα και από τα 38 μένουν 39 αναπάντητα. Και ένα έξτρα δώρο. Κατάλαβες. Σαν που είναι και μαλακτικό. Ποια οικογένεια. Δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω. Εγώ θέλω να χαρώ τα νιάτα μου να περνάω καλά. Αλλά απαντήστε και στα μηνύματα, ρε παιδιά, ντροπή είναι. Τι ωραία συνέντευξη, τι ωραίες προσωπικότητες και οι δύο και πόσο ζεστό παράδειγμα, αληθινό παράδειγμα γονιού ο μπαμπάς αυτός που μόλις γνώρισα, πόσο στην καρδιά μου μίλησε. Τι να σας πω, την εξωστρέφεια, την ηρεμία, την τρυφερότητα, τη λογική αλλά και αυτόν τον όμορφο τρόπο με τον οποίο ακούσαμε να μιλάει και να απαντάει, μια ηρεμία. Να αποδομεί όλα αυτά τα στεγανά, όλα αυτά τα κουτάκια τα οποία ακούμε και αναπαράγονται πολλές φορές και σε σχέση των γονιών. Τι να πω, μακάρι να ήταν όλοι οι άνθρωποι. Ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης, άξιος συγχαρητηρίων ο πατέρας. Προσωπικά μπορώ να πω ότι με συγκίνησε. Πολύ τον χάρηκα. Γιατί μακάρι όλοι οι πατεράδες όταν αντιληφθούν κάτι, να συμπεριφερθούν με αυτό τον τρόπο. Και να λένε ότι απλά να αγαπάμε αυτό, να αγαπάμε. Την αγάπη πάνω απ' όλα. Να αποδέχεσαι. Είτε σου αρέσει είτε όχι, μην ενοχλείς. Ναι. Πόσο σημαντικό είναι αυτό και πόσο λυπηρό βέβαια και από την άλλη πλευρά και πόσο μπορεί να σε επηρεάσει στην προσωπικότητά σου το να δέχεσαι χλεβασμό, να δέχεσαι σχόλια που ξαφνικά όταν είσαι και σε μικρή ηλικία και δεν μπορείς να το αντιληφθείς αυτό και στον χώρο του σχολείου και στον περιβάλλοντα χώρο γενικότερα. Νιώθεις και εισπράττεις αυτά τα κύματα μίσους, όπως λέει ο Γιάννης. Χωρίς να ξέρεις τι έχεις κάνει. Χωρίς να ξέρεις τι έχεις κάνει, πού χρωστάς, γιατί και για ποιο λόγο. Είναι αυτό που ξυπνάς και λες, wow, κάπου τι κάνει. Και μπράβο στο Γιάννη Κατινάκη που δεν ωρεοποίησε τα πράγματα και είπε ομά τι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κάποιος. Δεν μπαίνει, λέει, το παιδί στα μέσα. Παίρνει ταξί, γιατί μπορεί να εμφανίσει το μαλλί, να φανεί κάπως σε κάποιος και να του κάνουν bullying, να του μιλήσουν άσχημα. Εμένα μου άρεσε αυτό που είπε ο Μπάστο. Ο Γιάννης είναι κάτι πέρα από τα όνειρά μου. Δηλαδή κάτι αυτό. Και συγκινητικό. Καταρχήν, το Γιάννη τον ακούω στο ραδιόφωνο. Είναι υπέροχο, γελάω πάρα πολύ. Ευχάριστο πάρα πολύ. Μου άρεσε που πήρε τα παιδιά και πήγαν μαζί και παρακολούθησαν την παράσταση και λέει: δεν ντρέπομαι. Και καμάρωσε. Για την σεξουαλικότητά του, αυτό είναι ο γιο μου και καμαρώνω πάρα πολύ γι' αυτόν. Και μιλάμε για ταλαντούχο πλάσμα. Ναι, πολύ. Όχι απλά τώρα, εντάξει. Η φράση που είπε που εντόπισε, Μάντζη, είναι το σημαντικότερο πράγμα που μπορεί να πει ένα πατέρα. Πέρα από τα όνειρά μου. Ναι, και για κάποιον είναι και παράπονο αυτό. Ναι, μπράβο, πολύ ωραία συνέντευξη, Άρτσι. Και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον μπαμπά και τον γιο.